τίποτα. Την αγγέλη. Δεν είχε ο άνθρωπος για να δουλέψει. Δεν είχε μεγάλα πράγματα. Πολλά πράγματα. Είχε για να το αντικαταστήσουν για να δει ο κόσμος πώς είναι. Το κάνουν, το φέρουν σε αυτή τη μορφή. Εγώ είμαι ξυλουργός. Τα ξυλουργικά όλα τα ψάχνω εγώ στο σύλλογο. Στις πόρτες, τα βάνια που κάνω. Τα βάνια είναι πίσω από το τέλος του χωριού. Τα σπίτια που κάνουν στον τόπο στην Ελλάδα. Εδώ είχε ένα συντριβάνι, στρόγγιο του κρεμίσανε και είχε ένα περίπτερο που έχουμε κάνει τη ζωή, θα πάρουμε ένα παλιό περίπτερο. Αυτό εδώ μπροστά σας που βλέπετε εδώ, ο τσακατζής που είναι αφού μου φαίνεται η κρέμιση τώρα. Μπαίνει το 47-47 άρχισαν μέσα στον εμφύλιο. Αυτό ήταν λοιπόν όταν το πήραμε εμείς του κύριους. Εμείς το πήραμε πριν 3 χρόνια. 3 ή 4, το 18. Εδώ ήταν η πρώτη φάση που το πήραμε αριστερά. Τις ταμπέλες που το βλέπεις, είχε μια σιδερένια πόρτα εδώ. Εγώ τους έκανα μια ξύλινη σύμφωνα με την προηγούμενη. Ξεβάψαμε το χρώμα εκείνο και φέραμε στο δικό του παλιό. Το αναπαλαιώσαμε δηλαδή. Βλέπεις όσο ήταν το κτίριο μέσα. Εδώ ήταν εδώ που χορεύουμε σας, εδώ πέρα είναι στο καφενείο εδώ δίπλα που βλέπεις, ήταν το καφενείο δίπλα ακριβώς. Εδώ είναι το μπακάλικο, εδώ είναι η πλατεία, δες πως ήταν η πλατεία, για να καταλάβεις. Να, η πλατεία εδώ μπροστά, χορεύανε εδώ, απέναντι ακριβώς έχει πάλι καφενείο δίπλα. Και εδώ πέρα βλέπεις εδώ, συνεχίζεται εδώ πέρα το μαχαζάκι. Έχει λίγο τώρα δούμε την γερασίνη μυρωδιά, έχει εδώ, εντάξει, έχει τη μυρωδιά του μπακάλι. Εδώ μας πάει στην Ελλάδα. Και έκανε αυτή τη μακέτα, χωρίς να έχει αρχή εδώ. Ένας Μερακλής, ένας κύριος. Και μετά ήρθε εδώ πέρα και μας την έκανε δωρεάν. Πολύ ωραία. Συγγνώμη που μιλάω, έτσι. Όχι, αυτός θα βάλει μετά τα δικά του. Δεν πειράζει, εμένα μου αρέσει να ακούω και εσύ και εσύ που λες την ιστορία. Α, εντάξει, συγγνώμη. Ναι, ναι, δεν με πειράζει. Εδώ το Πετρουγκάζι είχε απέξω το Πετρουγκάζι εδώ που είχε. Η κυρία μέσα εμείς τα ξαναβγάλαμε έξω, το ξανακαθαρίσαμε. Εδώ είχε ένα πάγκο μεταλλικό inox, το βγάλαμε και βάλαμε, φέραμε από ένα άλλο μπακάλικο που το είχε κατημένη η κυρία μας το έδωσε και το προσαρμόσαμε εδώ πέρα. Που ήταν όπως ήταν τότε εκείνο το κύριο σου πάνω. Ήταν σε αυτό το στυλό όπως το βλέπετε. Θέλετε κάποια που θέλετε κάτι να σας πω. Αυτό ήταν και τότε όπως και τώρα τα παντοπολία, ήταν το σούπερ μάρκετ της εποχής, είχε τα πάντα μέσα. Δηλαδή πιτζά, μπελόνες για να μπρουλιάζεις, καλαθάκια, σαλαμάκια. Γιατί το χωριό σου ήταν και την υφαντική, που είχε δηλαδή κλωστές, μπογιές.
δηλαδή η αυλή, η πόρτα είναι από εδώ, θα δεις, η πάτρα του θα είναι από εκείνη τη μεριά. Όχι, εκεί κοιτά, προς τα εκείνη τη μεριά, προς τον νότο. Ο νότος είναι εκεί, κάπου τέτοιος νότος. Δεν πιάνει εύκολα η βροχή. Και ένα άλλο είναι ότι τα παράθυρα δεν είναι παμένα, δεν τα λουστράρεις, ποτέ δεν χαλάνε, δεν θα πείσουν. Μπορεί να μαυρίζουν, αλλά δεν θα τα μαύρα είναι. Έχει όμως μέσα και το ξύλο το φίλο. Δεν χάνει. Δηλαδή το... είναι σαν τη σκουριά που σκουριάζει το σίδερο και μετά δεν θα πει. Αν ένα σχέδιο είναι φίλο μου, ναι. Θα κάνει ότι δεν θα βγάλει το σχέδιο αυτό το σπίτι. Δεν χαλά. Θα μείνει ως έτσι. Θα κάνει αυτό το κύριο, αν είναι για να χαλάσει, θα σου δώσει πίσω αυτό δεν γίνει. Τι πάει να το πω. Τι υποθέσει να βάλει. Τι βλέπει. Και το αυτό του μουσείου εδώ το αρμολογήσει με τσιμέντο, με αρμολογήσει το τσιμέντο, συγγνώμη. Αν δεν υπάρχει τέτοιο. Γιατί αυτά μα κατακλώσουν. Τότε κάθε